Παρακαλώ. Να δείξετε λιγάκι από εδώ, να δείξετε. Διαγώνια, αλλά με πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και έργα, το τι θα υλοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην κεντρική Ελλάδα. Πρωτίστως στη Θεσσαλία και δευτερευόντως στην στερεά Ελλάδα. Και ήταν μια πρωτοβουλία που συζητήσαμε και ο Πρωθυπουργός ήθελε να την πραγματοποιήσουμε, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα αυτών των έργων. Προφανώς θα επικεντρωθούμε στα έργα που θα εκτελέσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως και οι φορείς αυτού, για παράδειγμα οι κτηριακές υποδομές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε πρωτίστως ο Πρωθυπουργός και τις άλλες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή. Φράγματα, αντιπλημμυρικά έργα και εδώ συγκεκριμένα στην περιοχή. Αλλά εκτιμήσαμε ότι θα πρέπει σήμερα να επικεντρωθούμε σε αυτές τις ενότητες. Η κατεύθυνση δόθηκε από τον Πρωθυπουργό και ο συντονισμός ήταν εξαιρετικός με συναρμόδια υπουργεία αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι ώστε να δρομολογήσουμε όχι μόνο την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά κυρίως την υψηλότερη ανθεκτικότητα των μεταφορών και των υποδομών. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε, και θα κάνω μια προσωπική αναφορά, τον αγαπητό συνάδελφο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Ταχιά, τους συνεργάτες του και τις υπηρεσίες. Γιατί έχει αφιερώσει απίστευτες ανθρωποώρες στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε όχι μόνο να καταγράψει και να καταγράψουν τις ανάγκες, αλλά πρωτίστως να συνεννοηθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση.